Σαν παιδί του Ράλι Ακρόπολης, ο δρόμος με οδήγησε αυτόματα στα πέρξη του Λουτρακίου, που τα τελευταία χρόνια αποτελεί το κέντρο του αγώνα. Κινέτα, Άγιοι Θεόδωροι, Πίσια είναι μερικά μόνο από τα μέρη που συνδέονται με το Ράλι Ακρόπολης. Για να φτάσει στα Πίσια υπάρχουν τρεις διαδρομές. Η πιο συμβατική, θα λέγαμε, είναι από Εθνική Οδό. Δηλαδή φτάνουμε στο Λουτράκι μέσω Εθνικής Οδού και έπειτα ακολουθούμε την επαρχιακή διαδρομή μέχρι τα Πίσια, η οποία έχει το ενδιαφέρον της. Ο δεύτερος τρόπος και πιο ταξιδιάρικος είναι μέσω της επαρχιακής οδού Μεγάρων Αλεποχωρίου. Συγκεκριμένα βγαίνουμε στην Εθνική Οδό στο ύψος των Μεγάρων, φτάνουμε στο Αλεποχώρι και από εκεί φτάνουμε στα Πίσια μέσω Σχήνου, από μια διαδρομή η οποία συνδυάζει βουνό και θάλασσα. Αυτή είναι και η διαδρομή που ακολουθήσαμε εμείς. Υπάρχει και μια τρίτη διαδρομή, πιο περιπετειώδης. Μπορούμε να φτάσουμε στα Πίσια μέσω χώματος, είτε από τους Αγίους Θεοδόρους είτε από την Κινέτα, από διαδρομές που έχουν χρησιμοποιηθεί στο Ράλι Ακρόπολης. Όμως αυτές τις διαδρομές δεν τις συνιστούμε ιδιαίτερα αυτή την περίοδο, αφενός διότι θα είναι πολύ λασπωμένες και αφετέρου διότι τα μεγάλα αυλάκια μπορεί να καθιστούν τη διάβασή τους αδύνατη. Ένα σημαντικό μνημείο του χωριού Πίσια είναι η Μητροπολή του. Πρόκειται για τον ιερό ναό της Αγίας Παρασκευής, τον οποίο βλέπουμε πίσω, ο οποίος χτίστηκε το 18ο αιώνα και αποτελεί μια τρίκλητη βασιλική. Στα Πίσια μπορεί κάποιος, εκτός από την εκκλησία, να απολαύσει τη φύση, τα πλατάνια, τα νερά, καθώς και τη βαθιά ρεματιά. Στο σημείο αυτό βλέπουμε ότι ο δρόμος χωρίζεται με την άνοδο να περνάει από την πάνω μεριά της εκκλησίας και την κάθοδο να περνάει από την κάτω μεριά αυτής. Φυσικά το χωριό Πίσια έχει κάτι το ηρωικό. Οι κάτοικοί του έλαβαν ενεργό μέρος στην επανάσταση του 1821. Το γεγονός ότι υπήρχαν πολλοί αλευρόμυλοι, μπαρουτόμυλοι και φούρνοι βοήθησε, καθώς οι κάτοικοι του χωριού Πίσια διοχέτευαν την επανάσταση με ψωμί και μπαρούτι. Ακόμα σήμερα τα Πίσια αποτελούν ένα ηρωικό μέρος, διότι φιλοξενούν κάθε χρόνο μια ειδική του Ράλι Ακρόπολης. Αυτό που θα σας πω συνέβη εδώ, ακριβώς εδώ. Κάθε χρόνο στο Ράλι Ακρόπολης είμαι μέλος του γραφείου τύπου. Μία από τις δουλειές μας είναι να βρισκόμαστε στον τερματισμό των ειδικών, όπως εδώ, για να μιλάμε με τους οδηγούς να μας λένε τι συνέβη μες στην ειδική. Αυτό συμβαίνει και κατά τη διάρκεια των δοκιμών. Βροχή λοιπόν, λάσπη, και εγώ εδώ περιμένω να έρθουν τα αυτοκίνητα. Κάποια στιγμή εμφανίζεται ένα αυτοκίνητο, ανοίγει το παράθυρο και χαρούμενος ο χαμογελαστός οδηγός μου λέει: «Καλημέρα!» Εκείνη τη στιγμή εγώ ήθελα να το εξηγήσω ότι δεν είναι καλημέρα, αλλά καλησπέρα, διότι ήταν απόγευμα. Αφού λοιπόν του το εξήγησα στα αγγλικά, γυρίζει αυτός όλο χαρά και μου λέει: «Καλημέρα δεν!» Ήτανε ο πολύ αγαπητός Πέτερ Σόλμπερκ, ο οποίος από ό,τι φάνηκε δεν είχε προσέξει καθόλου αυτά που του έλεγα, γιατί προφανώς είχε άλλο το μυαλό του. Επειδή δεν λέω καλά το ρο, έχω μια προτίμηση στα γαλλικά αυτοκίνητα. Γι' αυτό για το σημερινό ταξίδι επέλεξα το Renault Captur, ή για να το πω πιο σωστά, Renault Captur. Πρόκειται για το πρώτο crossover της Renault, το οποίο βολεύτηκε ιδιαίτερα στην επαρχιακή διαδρομή που ακολουθήσαμε. Το εσωτερικό του είναι λιτό και απέριτο και αυτό μου φάνηκε ιδιαίτερα χρήσιμο. Συνεχώς οδηγούμε διαφορετικά αυτοκίνητα και έχει αρχίσει να με κουράζει το γεγονός ότι πρέπει να ψάχνω πώς μπαίνουν οι ταχύτητες στο ένα, πώς μπαίνει η όπισθεν, πώς απασφαλίζεται το χειρόφρενο στο άλλο, πώς παίρνει μπροστά το τρίτο. Στο Renault Captur τα πάντα ήταν εύκολα και αυτό μου φάνηκε ιδιαίτερα χρήσιμο. Το Captur είναι, όπως προείπαμε, το πρώτο crossover της Renault. Συνδυάζει στοιχεία από τριών διαφορετικών τύπων αυτοκίνητα. Δηλαδή, έχει στοιχεία από πολυμορφικό, MPV, από όχημα ελευθέρου χρόνου, SUV, καθώς και από τα κλασικά οικογενειακά hatchback. Οι Γάλλοι, όπως είναι και η τάση γενικά στην αυτοκινητοβιομηχανία, θέλησαν να πετύχουν τις καλύτερες δυνατές επιδόσεις με μείωση της κατανάλωσης και της εκπομπής ρήπων. Έτσι, παρέχουν δύο βενζινοκίνητες εκδόσεις 900 και 1200 κυβικών εκατοστών που αποδίδουν 90 και 120 ύπους αντίστοιχα. Ακόμη υπάρχει μια πετρελαιοκίνητη έκδοση 1500 κυβικών που αποδίδει 90 ύπους. Διατίθεται με δύο διαφορετικούς τύπους κυβωτίων, ένα πεντατάχυτο χειροκίνητο κυβώτιο και ένα εξατάχυτο αυτόματο κυβώτιο ταχυτήτων
η τιμή του αυτοκινήτου ξεκινά από 13.950 ευρώ.